Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Ιανό. Σήμερα το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας και ο Ιανός παρουσιάζουν την εκδήλωση με θέμα «Συρία, 2 χρόνια αιματοχυσίας». Ας δώσουμε το λόγο στον κύριο Ανδρέα Γιολάση, εκπρόσωπο της Διεθνούς Αμνηστίας. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ τον Ιανό που φιλοξενεί για πολλωστή φορά μια εκδήλωση της Διεθνούς Αμνηστίας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι σήμερα γιατί έχουμε μαζί μας για το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε αμέσως μετά ως καλεσμένους με τη σειρά που κάθονται εδώ δίπλα μου το δημοσιογράφο Άρη Χατζηστεφάνου, εν συνεχεία τον κύριο Αλέξανδρο Κούτση, ομότιμο καθηγητή του Παντίου στις μεσανατολικές σπουδές, τον Βαγγέλη Πισσία, δόκτορα οικονομικών σχέσεων και συντονιστή μιας διεθνούς πρωτοβουλίας για την ειρήνη στη Συρία, και τον Νικόλα Ζηργάνο, δημοσιογράφο της εφημερίδας των Συντακτών. Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία για μια πολύ σύντομη παρέμβαση, αμέσως μετά την δική μου εισήγηση, μία εκπρόσωπος, η Δάφνη Καβετανάκη, από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, η οποία κατά ευτυχή συγκυρία σήμερα είχε μία συνέντευξη τύπου το μεσημέρι στις 12 η ώρα στην Εσιαία με θέμα τους Σύριους πρόσφυγες οι οποίοι έρχονται κατά κύματα το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα και τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται όσον αφορά την υποδοχή του στη χώρα μας. Και επίσης έχουμε μαζί μας και ένα διεθνή ερευνητή της Διεθνούς Αμνηστίας, τον Γιώργο Κοσμόπουλο, ο οποίος βρίσκεται σε αποστολή στην Ελλάδα ακριβώς για το ίδιο θέμα και θα έχει αυτό την ευκαιρία να μας πει δύο λόγια. Επειδή λοιπόν είμαστε και πολλοί ομιλητές, ας ξεκινήσουμε αμέσως. Έχουν συμπληρωθεί περίπου 2 χρόνια από την χρονική στιγμή που ξεκίνησαν οι πρώτες διαμαρτυρίες ενάντια στο καθεστώς του Μπασάρ Αλ Άσαντ στη Συρία, οι οποίες έγιναν συγκεκριμένα γύρω στα μέσα Μαρτίου του 2011, και τα νούμερα τα οποία υπάρχουν σε σχέση με τα θύματα αυτά τα 2 χρόνια που πέρασαν είναι συντριπτικά. Παρά το ότι εγώ γενικά αντιπαθώ τους αριθμούς, είμαστε υποχρεωμένοι για να πάρουμε όμως μία γεύση του μεγέθους του ανθρώπινου δράματος που εκτελήσεται στη χώρα, να πούμε και κάποια συγκεκριμένα νούμερα. Περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των συγκρούσεων. 70. Μπορεί να είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία σας λέω. Είναι εκτιμήσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από τον Ιανουάριο του 2013. Άρα, πιθανόν, οπωσδήποτε, όχι πιθανόν, είναι σίγουρο ότι έχουν αυξηθεί κατά τους 2 τελευταίους μήνες. Περισσότεροι από 700.000 πρόσφυγες έχουν καταφύγει σε γειτονικές χώρες, στην Ιορδανία, στο Λίβανο, στην Τουρκία, στο Ιράκ, καθώς και σε χώρες της Βόρειας Αφρικής. Κάποιοι λίγοι έχουν φτάσει μέχρι τις ακτές της Ελλάδας, κυρίως περνάνε στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Τουλάχιστον 2 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της Συρίας. Πάνω από το μισό του συνόλου των Σύρων προσφύγων στην Ιορδανία, το Λίβανο, το Ιράκ και την Αίγυπτο είναι παιδιά. 1 στα 5 από αυτά τα νοικοκυριά προσφύγων διευθύνεται από γυναίκα. Περίπου 23.500 Σύριοι υπήκοοι υπέβαλαν αίτηση ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Απρίλιο του 2011 μέχρι τον Οκτώβριο του 2012. 15.000 από τις αιτήσεις αυτές υποβλήθηκαν στη Γερμανία και τη Σουηδία. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η σύραξη, η οποία διαρκώς παίρνει όλο και πιο άγριες μορφές, έτσι ώστε θα μπορούσαμε σήμερα να μιλήσουμε για ένα κανονικό μακελιό. Οι πρώτες διαμαρτυρίες οι οποίες έγιναν, όπως θυμόμαστε όλοι, και σε άλλες αραβικές χώρες την ίδια περίοδο, πάνω κάτω, ήταν ειρηνικού χαρακτήρα και βέβαια αντιμετωπίστηκε με άγρια καταστολή από το καθεστώς του Μπασάρ Αλ Άσαντ. Έτσι, βαθμιαία, υπήρξε μια κλιμάκωση της βίας, άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες ένοπλες ομάδες αντιπολιτευόμενες στο καθεστώς και έφτασε σιγά σιγά η όλη κατάσταση εκτός ελέγχου, με το καθεστώς να ξεκινάει από μία στιγμή και μετά πλέον κανονικές πολεμικές επιχειρήσεις σε περιοχές κατοικημένες, με αποτέλεσμα τα θύματα μεταξύ των πολιτών, των αμάχων, να είναι τεράστια σε αριθμούς. Το καθεστώς λοιπόν βομβαρδίζει κατοικημένες περιοχές, χωριά, πόλεις, με βαλιστικούς πυράβλους που καταστρέφουν μέσα σε δευτερόλεπτα ολόκληρες γειτονιές. Χρησιμοποιεί τις διεθνώς απαγορευμένες βόμβες διασποράς που περιέχουν τα διάφορα υποβομβίδια που εκρήγνεται σε όλες τις κατευθύνσεις και προκαλούν πάρα πολλά θύματα. Και όλα αυτά είναι όπλα τα οποία κανονικά είναι απαγορευμένο να χρησιμοποιούνται σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις, διότι είναι όπλα τα οποία δεν μπορούν να στοχεύσουν με ακρίβεια κάποιο στρατιωτικό στόχο, άρα είναι τυφλά χτυπήματα τα οποία πλήττουν χωρίς διάκριση είτε ενδεχόμενους στρατιωτικούς στόχους, αν υπάρχουν αυτοί, γιατί δεν είναι πάντα φανερό ότι υπάρχουν τέτοιοι στρατιωτικοί στόχοι, είτε πολίτες, άμαχους, οι οποίοι βρίσκονται στα σπίτια τους. Επίσης, υπάρχουν διάφορες ενέργειες οι οποίες γίνονται παράλληλα με τις πολεμικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας, δηλαδή αφαίρετες συλλήψεις, εξαφανίσεις, βασανιστήρια, εκτελέσεις χωρίς δίκη, και αυτά βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη και κλιμακώνονται ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Από την άλλη πλευρά, έχουμε και από την πλευρά των αντιπολιτευόμενων ομάδων, και όταν μιλάμε για αντιπολιτευόμενες ένοπλες ομάδες, δεν είναι πάντα ο ελεύθερος Συριακός στρατός, αλλά μπορεί να είναι και άλλες ομάδες οι οποίες έχουν κάποιες πιο στενές ή πιο χαλαρές συνδέσεις με τον ελεύθερο Συριακό στρατό ή να δρουν και ανεξάρτητα, οι οποίες κάνουν επιθέσεις επίσης άνευ διακρίσεων εναντίον ποικίλων στόχων, κυρίως αμάχων. Χρησιμοποιούνται παιδιά σε ένοπλες δράσεις, βασανίζουν και μεταχειρίζονται αιχμαλώτους, κάνουν επιθέσεις και απάγουν και δολοφονούν πρόσωπα για λόγους θρησκευτικών διαφορών, κρατούν ομήρους με σκοπό την ανταλλαγή με άλλους αιχμαλώτους, και επίσης έχουμε συνοπτικές εκτελέσεις αιχμαλώτων, είτε στρατιωτών, είτε μελών της φιλοκυβερνητικής πολιτοφυλακής και δολοφονίες αμάχων, όπου εδώ συμπεριλαμβάνονται και δημοσιογράφοι, οι οποίοι μπορεί να θεωρούνται ότι δουλεύουν σε φιλοκυβερνητικά μέσα ή διάκειται ευμενώς προς το καθεστώς, και επίσης και δολοφονίες ανθρώπων οι οποίοι ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες. Η Διεθνής Αμνηστία έχει στείλει επιτόπου ερευνητές προκειμένου να μπορέσει να διασταυρώσει τα γεγονότα τα οποία αναφέρονται στις εκθέσεις που έχει κατά καιρούς δημοσιεύσει και να έχει μία πολύ καλύτερη γνώση του τι ακριβώς συμβαίνει στη Συρία. Οι Συριακές αρχές εννοείται ότι δεν παρέχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης είτε σε διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις, είτε σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, είτε σε δημοσιογράφους διεθνών μέσων ενημέρωσης. Έχει δημοσιευτεί λοιπόν από τη Διεθνή Αμνηστία μια πάρα πολύ εκτενής έκθεση. Δόθηκε στη δημοσιότητα στις 14 Μαρτίου τον προηγούμενο μήνα με αφορμή τη συμπλήρωση των 2 ετών από την έναρξη των εχθροπραξιών, όπου μπορεί κανείς, αν θέλει να ανατρέξει, να δει ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από τέτοιου είδους περιστατικά σαν αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως, και διαπιστώνει ότι πάρα πολλές από αυτές τις παραβιάσεις που προανέφερα συνιστούν εγκλήματα πολέμου ή ακόμα και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, και θα πρέπει κάποια στιγμή αυτοί που είναι υπόλογοι και να έχουν διαπράξει ή συνεχίζουν να τα διαπράττουν ακόμη και σήμερα, να λογοδοτήσουν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Επίσης, η Διεθνής Αμνηστία έχει πάρει μια σειρά από πρωτοβουλίες απευθυνόμενοι τόσο στη Συριακή κυβέρνηση, όσο και στις ένοπλες αντιπολιτευόμενες ομάδες, στις κυβερνήσεις των κρατών που βρίσκονται των κρατών των γειτονικών χωρών, οι οποίες δέχονται το τεράστιο κύμα προσφύγων, αλλά και σε όλες τις κυβερνήσεις των χωρών του κόσμου, προκειμένου να πάρουν κάποιες πρωτοβουλίες για να τερματιστεί η αιματοχυσία αφενός, και αφετέρου να δοθεί να υπάρξει ιδέουσα αντιμετώπιση των προσφύγων που καταπλήσουν τις γειτονικές χώρες. Οι συστάσεις αυτές αφορούν επίσης και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να σας διαβάσω κάποιες από τις συστάσεις αυτές, διότι η άποψή μας είναι ότι δεν μπορεί η διεθνής κοινότητα να κάθεται ως απαθής θεατής και να βλέπει να εκτελήσεται αυτό το δράμα επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να κάνει κάτι προκειμένου να το σταματήσει και προκειμένου να παρασχεθεί η βοήθεια που πρέπει στα θύματα. Η Διεθνής Αμνηστία λοιπόν καλεί όλες τις κυβερνήσεις να καταδικάσουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε από τη Συριακή κυβέρνηση είτε από τις ένοπλες ομάδες, να αποδεχθούν την ευθύνη τους για τη διερεύνηση και δίωξη των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των εγκλημάτων πολέμου με βάση το διεθνές δίκαιο που διαπράχθηκαν στη Συρία, και να επιδιώξουν να οδηγηθούν οι υπόλοιποι των εγκλημάτων αυτών σε εθνικά δικαστήρια οπουδήποτε στον κόσμο, σε δίκαιες δίκες και χωρίς προσφυγή στη θανατική ποινή. Επίσης, στα πλαίσια αυτής της κοινής ευθύνης, να συστήσουν διεθνείς ομάδες έρευνας και δίωξης που θα διερευνήσουν τη διάπραξη εγκλημάτων βάσει του διεθνούς δικαίου και θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της έρευνας και την πιθανότητα της σύλληψης και τον εντοπισμό των δραστών. Όσον αφορά τις Συριακές Αρχές, η Διεθνής Αμνηστία έχει επανειλημμένα καλέσει το καθεστώς να σταματήσει τις άνευ διακρίσεων επιθέσεις εναντίον κατοικημένων περιοχών. Η αύξηση της κοινότητας και η κλίμακα των επιθέσεων εναντίον αμάχων από τις δυνάμεις της κυβέρνησης τους τελευταίους μήνες δείχνει τον βαθμό της περιφρόνησης του διεθνούς δικαίου από τη Συριακή κυβέρνηση και πόσο επίγουσα είναι η ανάγκη μιας αποτελεσματικής δράσης από τη διεθνή κοινότητα για τον περιορισμό των παραβιάσεων που διαπράττονται καθημερινά με απόλυτη ατιμωρησία. Ζητάει να σταματήσουν οι αυθαίρετες συλλήψεις, οι εξαφανίσεις, τα βασανιστήρια και οι άλλες μορφές κακομεταχείρισης, οι εξοδικαστικές εκτελέσεις, και να καταστεί σαφές σε όλες τις κυβερνητικές δυνάμεις και τις παραστρατιωτικές ομάδες ότι δεν θα γίνουν ανεκτές τέτοιες παραβιάσεις. Να παράσχουν επίσης οι Συριακές Αρχές πλήρη συνεργασία και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε μια ανεξάρτητη διεθνή εξεταστική επιτροπή που θα διερευνήσει όλες τις καταγγελίες για εγκλήματα βάσει του διεθνούς δικαίου και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να επιτρέψει σε διεθνείς παρατηρητές για τα δικαιώματα και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις την άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση στη Συρία. Οι συστάσεις προς τις ένοπλες ομάδες της αντιπολίτευσης περιλαμβάνουν τη δημόσια καταδίκη και το να αναλάβουν δράση για να σταματήσουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από μέλη τους, είτε αφορούν δολοφονίες, απαγωγές, ομιλία, βασανιστήρια, είτε άλλες μορφές κακομεταχείρισης, να ενημερώνουν τις οικογένειες των θυμάτων για την τύχη των συγγενών τους, να αποκαλύπτουν τις συνθήκες του θανάτου τους και την τοποθεσία της ταφής τους, να απελευθερώνουν αμέσως οποιοδήποτε έχουν συλλάβει λόγω της θρησκείας του ή της εθνικότητάς του ή των πολιτικών του πεποιθήσεων, να παύουν να κρατούν ομήρους και να ιδιώκουν από τις τάξεις τους οποιοδήποτε μέλος ευθύνεται για συμμετοχή σε συνοπτικές εκτελέσεις και άλλες τέτοιας μείζωνος κλίμακας παραβιάσεις. Τέλος, όσον αφορά το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η πρώτη επίγουσα έκκληση της Διεθνούς Αμνηστίας προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ήταν να παραπέμψει την κατάσταση στη Συρία στον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ένα τέτοιο βήμα θα καταστήσει σαφές προς όλες τις πλευρές ότι όσοι διέπραξαν ή συνεχίζουν να διαπράττουν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας θα πρέπει κάποτε να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. Επίσης, να επιβάλλει εμπάργκο όπλων στη Συρία με στόχο να σταματήσει η ροή όπλων προς τη Συριακή κυβέρνηση και να δημιουργηθεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης σε αυτή την επιβολή του εμπάργκο. Την απέτηση επίσης για άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση στη Συρία ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής που θα συσταθεί υπό την αιγίδα των ΗΕ, την απρόσκοπτη πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων και των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Και τέλος, να προχωρήσει σε ενέργειες που θα αφορούν τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του Προέδρου Μπασάρ Αλ Άσαντ και των ανώτερων συνεργατών του, οι οποίοι ευθύνονται για εγκλήματα βάσει του διεθνούς δικαίου. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο για να κάνει μια σύντομη παρέμβαση βάζοντας τη διάσταση του προσφυγικού δράματος στην όλη συζήτηση, την εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, τη Δάφνη Καβετανάκη. Ευχαριστώ γι' αυτό. Η συνάντηση σήμερα εδώ πραγματικά συμπληρώνει την συνέντευξη τύπου της Ύπατης Αρμοστείας σήμερα το πρωί, διότι επικεντρώνονται σε δύο διαφορετικά ζητήματα. Η συνέντευξη τύπου της Ύπατης Αρμοστείας το πρωί εστίασε στα προβλήματα κυρίως που αντιμετωπίζουν οι Σύριοι πρόσφυγες στην Ελλάδα και αυτή τη διάσταση θα ήθελα με πολύ λίγα λόγια να σας μεταφέρω. Στοιχείο πρώτο. Τα νούμερα. Πόσοι Σύριοι έρχονται στην Ελλάδα και πώς τους αντιμετωπίζει η πολιτεία. Προφανώς τα νούμερα είναι αυτά που καταγράφονται από την ελληνική αστυνομία και για το 2012 έχουμε περίπου 8.000 συλλήψεις Σύρων για παράτυπη είσοδο ή διαμονή στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει δηλαδή διαχωρισμός αυτών που έρχονται, των νεοεισερχομένων από τα σύνορα, με αυτούς που συλλήφθησαν στην επικράτεια μέσα από μετά από τις επιχειρήσεις Ξένιος Δίας κτλ. Άρα, σε κάθε περίπτωση, το νούμερο αυτό δηλώνει ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζει μία κατάσταση κρίσιμη, δεν έχουν ακόμα τουλάχιστον φτάσει πολύ μεγάλα κύματα Σύρων προσφύγων και το λέω αυτό κυρίως συγκρίνοντας με τα νούμερα που έχουμε στις γειτονικές χώρες στη Συρία που μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες στην Τουρκία, στην Ιορδανία, στο Λίβανο, ακούσαμε το πρωί, ακόμα και στο Ιράκ έχουν βρει καταφύγιο πολλοί πρόσφυγες από τη Συρία. Τι γίνεται όταν μπαίνουν στη χώρα οι πρόσφυγες από τη Συρία? Όπως όλοι όσοι εισέρχονται παράτυπα, δηλαδή χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα, αντιμετωπίζουν μια σειρά από σοβαρά προβλήματα. Καταρχάς, κρατούνται σε εντελώς ακατάλληλες συνθήκες. για όλους τους υπηκόους που προέρχονται από τη Συρία, εκδίδονται αποφάσεις απέλασης και αποφάσεις κράτησης εν ώψη της απέλασης. Και σε περίπτωση που η σύλληψη γίνει στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή στα πλαίσια του Ξένιου Δία, εκδίδεται ομοίως απόφαση επιστροφής και κράτησης προς υλοποίηση του σκοπού της επιστροφής. Και επισημαίνω εδώ πέρα ότι η κράτηση δικαιολογείται μόνο για τους σκοπούς της επιστροφής. Και στις δύο περιπτώσεις, το μέτρο της διοικητικής κράτησης επιβαλόταν μέχρι πρόσφατα, και το τονίζω αυτό γιατί σήμερα είχαμε τη δημόσια ανακοίνωση για μια διαφορετική πολιτική, αλλά μέχρι πρόσφατα το μέτρο της κράτησης επιβαλόταν συστηματικά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα παρά την αδυναμία εξυπηρέτησης της απομάκρυνσης, καθώς η χώρα δεν επιστρέφει Σύρους πρόσφυγες στη Συρία αυτή τη στιγμή. Όταν απελευθερώνονταν, οι Σύριοι εφοδιαζόντουσαν με ένα υπηρεσιακό σημείωμα που τους έτασε προθεσμία προς αναχώρηση από την Ελλάδα, συνήθως εντός διαστήματος 7 μέχρι και 30 ημερών. Η Ύπατη Αρμοστεία κάλεσε τις ελληνικές αρχές, εδώ και πολλούς μήνες υπήρχε αυτή η προσπάθεια, να αλλάξουν αυτές τις πρακτικές, κυρίως όσον αφορά τους Σύριους πρόσφυγες, και πρόσφατα η ελληνική πολιτεία γνωστοποίησε σε εμάς και ανακοινώθηκε και σήμερα επισήμως από εκπρόσωπο του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη η έκδοση εγκυκλίου διαταγής από το Αρχηγείο της Ελλάς, σύμφωνα με την οποία η εκτέλεση αποφάσεων απέλασης ή επιστροφής που εκδίδονται σε βάρον Σύρων που δεν διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα θα αναστέλλεται και οι κρατούμενοι θα απελευθερώνονται με αποφάσεις αναστολής εκτέλεσης απέλασης ή αναβολής απομάκρυνσης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι άνθρωποι θα παίρνουν ένα καθεστώς ουσιαστικά υποανοχή, ένα καθεστώς για 6 μήνες. Δηλαδή, αναγνωρίζοντας η πολιτεία ότι δεν απελάβει αυτούς τους ανθρώπους, δεν υπάρχει κανένα νόημα να κρατούνται και να, όταν απελευθερώνονται, να απελευθερώνονται με μία απόφαση απέλασης. Σημείο δεύτερο, όσον αφορά το άσυλο. Η πλειοψηφία των προερχόμενων από τη Συρία δεν υποβάλλουν σήμερα αίτημα ασύλου στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται για διάφορους λόγους, κυρίως διότι, μάλλον λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης σε ένα ιδιαίτερα προβληματικό σύστημα ασύλου, ή δεσμοί που τυχόν έχουν με άλλους υπηκόους Συρίας, κοινότητες Σύρων που βρίσκονται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη, βέβαια, έχουμε και το φαινόμενο πολλών ανθρώπων από τη Συρία που έχουν φτάσει στην Ελλάδα και έχουν επιχειρήσει επανειλημμένως να υποβάλουν αίτημα ασύλου, γεγονός που δεν έχει καταστεί δυνατό δεδομένης της πολύ προβληματικής πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου, κυρίως στην Πετρουράλη, τα γνωρίζετε, να μην τα ξαναλέμε, όπου παραλαμβάνονται 20 με 30 αιτήματα ασύλου κάθε Σάββατο πρωί. Κατά το 2012 έχουν υπάρξει 152 αιτήσεις ασύλου, εκ των οποίων 150 απορρίφθηκαν σε πρώτο βαθμό. Άρα βλέπουμε ότι και εδώ πέρα υπάρχει μια πολύ προβληματική πρακτική από τις αρχές, παρόλο που είναι ευρέως γνωστή η κατάσταση στη Συρία, η ελληνική πολιτεία αυτή τη στιγμή δεν αναγνωρίζει το καθεστώς του πρόσφυγα στους Σύρους πρόσφυγες. Εδώ πέρα να πω ότι για την Ύπατη Αρμοστεία οι περισσότεροι Σύροι που ζητούν διεθνή προστασία πληρούν τις προϋποθέσεις του ορισμού του πρόσφυγα και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι δεν πληρώνουν τα κριτήρια της σύμβασης της Γενέβης ενδέχεται να ισχύουν προϋποθέσεις χορήγησης συμπληρωματικών μορφών προστασίας. Δηλαδή είναι για την Ύπατη Αρμοστεία πολύ πιθανό αυτοί οι άνθρωποι να υπαχθούν σε κάποιο καθεστώς διεθνούς προστασίας. Ποιες είναι οι προτάσεις, και κλείνω με αυτό. Καταρχάς, να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην ελληνική επικράτεια για όλους τους πρόσφυγες, εννοείται, και κυρίως αυτή τη στιγμή για τους Σύριους πρόσφυγες. Να μην επιστρέφονται στη Συρία ή σε γειτονικές με αυτήν χώρες υπήκοοι της Συρίας. Να ληφθούν αναγκαία μέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, να παρέχουν στους αιτούντες άσυλο από τη Συρία διεθνή προστασία σύμφωνα με τα εριζόμενα στη Σύμβαση της Γενέβης και να μην επιβάλλεται το μέτρο της διοικητικής κράτησης στους πρόσφυγες από τη Συρία και να αναστέλλονται οι αποφάσεις απέλασης ή επιστροφής τους, κάνοντας χρήση των σχετικών διατάξεων που προβλέπει ο νόμος. Η σημερινή ανακοίνωση του εκπροσώπου του Υπουργείου ότι αυτό θα γίνεται από εδώ και πέρα, δηλαδή θα υπάρχει αναβολή της απόφασης απομάκρυνσης. Για την Ύπατη Αρμοστεία πρέπει να συμπληρωθεί με τη θέσπιση μέσω μιας νομοθετικής ρύθμισης ενός καθεστώτος προσωρινής προστασίας με αντίστοιχα δικαιώματα. Δηλαδή από μόνη της αυτή η αναβολή της απομάκρυνσης πρακτικά για τους ανθρώπους σημαίνει πολλά. Είναι, θεωρούμε, μια νίκη η σημερινή ανακοίνωση και εφόσον βέβαια υλοποιηθεί, έχει κάποια προβλήματα ως προς την υλοποίηση, κυρίως σχετικά με την ταυτοποίηση της εθνικότητας. Αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα παλευτούν και στην πορεία. Και επαναλαμβάνω ότι είναι μία νίκη γιατί δεν θα κρατούνται από εδώ και πέρα οι Σύριοι πρόσφυγες και θα τους δίνεται και αυτό το καθεστώς προσωρινής ανοχής, ας το πούμε έτσι, αλλά σίγουρα πρέπει να συμπληρώνεται και με κάποια δικαιώματα. Αυτά από μένα. Και αν υπάρχουν ερωτήσεις, είμαι διαθέσιμη και στο τέλος. Ναι, θα γίνουμε στο τέλος όλες μαζί. Ευχαριστούμε την Δάφνη Καβετανάκη. Θα ανακαλέσουμε και τον Γιώργο Κοσμόπουλο για το ίδιο θέμα να πει και αυτός δύο λόγια ως ερευνητής Διεθνούς Αμνηστίας που θέλει να κάνει αυτή τη στιγμή την ίδια δουλειά εδώ στην Ελλάδα. Καλησπέρα και από μένα. Δεν θα μπω τόσο πολύ σε τεχνικά ζητήματα, νομίζω η Δάφνη τα κάλυψε ως εκ των πλήστων. Απλά θα πω δύο λόγια για αυτά που βλέπουμε κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας. Ήμασταν στοιχείο και στη Μυτιλήνη την προηγούμενη εβδομάδα. Ήμασταν στοιχείο στη Μυτιλήνη ξανά πριν 15 μέρες. Χαίρομαι για αυτό που είπε η Δάφνη και το ακούσαμε σήμερα, ότι οι πρόσφυγες από τη Συρία θα κρατούνται. Βέβαια, είναι μισή νίκη γιατί κανένα πρόσφυγα θα πρέπει να κρατείται. Και επίσης, να μην ξεχνάμε ότι γενικά η κράτηση όπως εφαρμόζεται στην Ελλάδα είναι καταχρηστική. Δηλαδή, ένας άνθρωπος όταν δεν έχει χαρτιά, δεν σημαίνει ότι είναι εγκληματίας, δεν μπορεί να κλείνεται για 10 και 15 μήνες σε κέντρα κράτησης τα οποία είναι απάνθρωπα. Φανταστείτε τον εαυτό σας, τον εαυτό μας, να στηριχθεί την ελευθερία του για 10-15 μήνες χωρίς να έχει κάνει κάποιο έγκλημα. Μιλάμε για την ελευθερία των ανθρώπων, μιλάμε για μητέρες που χωρίζουν τα παιδιά, για πατέρες που δεν βλέπουν τις οικογένειές τους. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό όταν βλέπουμε κόσμο στον Ξένιο Δία να μεταφέρεται σε κλούβες μαζικά σε απάνθρωπες ουσιαστικά συνθήκες. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η έρευνά μας καλύπτει και την Τουρκία. Ήμασταν στην Τουρκία τις προηγούμενες εβδομάδες, ως οργάνωση εννοώ, όχι εγώ προσωπικά, δυστυχώς. Αυτό που βλέπουμε να έχει αλλάξει σημαντικά είναι μετά την αστυνόμευση, τέλος πάντων όπως ονομάζεται, της περιοχής του Εύρου. Πλέον οι ροές έχουν μεταφερθεί όχι μαζικά, όχι με το ίδιο νούμερο στα νησιά. Δηλαδή, μπορεί να έχει υπάρξει μια πτώση 95% σύμφωνα με την αστυνομία στις συνολικές εισόδους στη χώρα, αλλά τα νησιά πλέον έχουν γίνει ξανά μετά το 2008-2009 που είχε σταματήσει η ροή. Το κυρίως σημείο εισόδου στη χώρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά προσέγγιση. Αυτό πέρα από τα νούμερα σημαίνει και μεγαλύτερους κινδύνους. Σημαίνει θανάτους. Έχουμε δει ήδη δύο ναυάγια πρόσφατα. Έχουμε δει νεκρούς. Έχουμε δει έγκυες γυναίκες να πεθαίνουν. Απλώς προσπαθούν να περάσουν με μια βάρκα. Αυτές οι βάρκες, νομίζω αν τις δείτε, θα τρομάξετε. Δεν κάνουν για τους κήπους. Για να γεμίσετε νερό και να παίζουν τα παιδιά. Είναι μαύρες, είναι πάρα πολύ κακής ποιότητας. Έχουν μηχανές, όχι απλώς αμφιβόλου ποιότητας. Είναι μηχανές πολύ αδύναμες, δηλαδή με οποιοδήποτε καιρική συνθήκη και φανταστείτε οι άνθρωποι πέρα που ταξιδεύουν σε αυτές τις βάρκες, όχι εκπαίδευση δεν έχουν, μερικοί από αυτούς δεν έχουν δει θάλασσα. Τους λένε οι δουλεύοντες ότι θα περάσουν περπατώντας, σαν ένα Ιησούς πάνω από τη θάλασσα. Τους λένε ότι εδώ είναι η Γενέβη απέναντι, εδώ είναι η Ιταλία και τα καταφέρατε. Προφανώς πάνω στην Ελλάδα δεν είναι έτσι η κατάσταση δυστυχώς και αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι. Δεν μπορούν να πάνε ούτε μπρος ούτε πίσω, ούτε ένα βήμα μπρος ούτε ένα βήμα πίσω. Και εδώ ξαναλέω, προφανώς η Σύρια είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση και όλοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό, αλλά οι πρόσφυγες Όλοι οι πρόσφυγες φεύγουν από δύσκολες καταστάσεις και καλό να το θυμόμαστε αυτό, και να θυμόμαστε και οι αρχές όταν λαμβάνουν μέτρα αντίστοιχα. Το άλλο συστατικό στοιχείο είναι οι συνεχιζόμενες καταγγελίες για επαναπροωθήσεις που λαμβάνουμε. Έχουμε αρκετές καταγγελίες ήδη από τον προηγούμενο χρόνο και συνεχίζουμε να λαμβάνουμε καταγγελίες. Δεν μπορούμε να καταλήξουμε ακριβώς ακόμα στην εικόνα κατά πόσο σημαντικό ή κάτι τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά δυστυχώς οι καταγγελίες συνεχίζονται. Έχουμε καταγγελίες και για την περιοχή του Εύρου, αλλά και για τα νησιά. Φυσικά είναι ένα δύσκολο θέμα, είναι και τεχνικό θέμα που ξεκινά τα θαλάσσια ώρα κτλ. Νομίζαμε ότι το είχαμε ξεπεράσει αυτό, δεν είχαμε πλέον τέτοια θέματα στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς θα πρέπει να το ξανακοιτάξουμε πιο εμπισταμένα και ιδίως με την κατάσταση στη Συρία είναι ακόμα πιο επίγον. Θα το παρακολουθήσουμε γι' αυτό φυσικά πιο κοντά και τους επόμενους μήνες σκοπεύουμε να βγάλουμε κάτι σημαντικό, δηλαδή μέσω της έρευνάς μας, που θα καταδείξουμε ακριβώς τις συνθήκες και την κατάσταση. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι σε μια συνολικότερη σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον που δυσκολεύει την ίσο. Δηλαδή, γενικά οι ευρωπαϊκές πολιτικές βλέπουμε ότι είναι πιο στενές. Νομίζω μίλησε και η Δάφνη για τα νούμερα. Όταν μιλάμε στην Ευρώπη, υπάρχουν φωνές ότι θα κατακλυστούμε από πρόσφυγες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο θα συμβεί. Και έχουμε 30-35.000 Σύρους αυτή τη στιγμή που είναι στην Ευρώπη. Ενώ όμορες χώρες όπως η Ορδανία, ο Λίβανος, πολύ φτωχότερες, ανοίγουν τα σπίτια τους, πόσο δεν τα σύνορά τους και φιλοξενούν αυτούς τους ανθρώπους. Να πω αυτό και κλείνοντας, αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση το τελευταίο καιρό, έρχομαι στην Ελλάδα περίπου 3 χρόνια για έρευνα, αυτό που έχει αλλάξει ποιοτικά, και είναι δυστύχημα φυσικά, είναι ο πληθυσμός που έρχεται. Μητέρες με παιδιά στα χέρια, 5-6 με παιδιά, τα μεγαλύτερα παιδιά να κρατάνε τα μικρότερα παιδιά, η μητέρα να κρατάει 2 παιδιά, και να σκέφτεται που είναι ο άντρας της, ο αδερφός της, ή τι άφησε πίσω και έχουν το ξαναδεί. Όλοι οι πρόσφυγες θέλουν να ξαναγυρίσουν πίσω, ειδικά από τη Συρία είναι κάτι εντυπωσιακό. Δεν πιστεύουν ότι θα μείνουν πίσω, ούτε πιστεύουν ότι θα αναγκάστηκαν να φύγουν. Κάποιοι από αυτούς έχουν εκτοπιστεί 2-3 φορές μέσα στη Συρία. Κάποιοι από αυτούς έχουν χάσει πλέον την επαφή με την έννοια τη χρονική. Τους ρωτάς πότε έγινε αυτό, τους λένε μια εβδομάδα, ενώ δεν θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό. Δηλαδή είναι σε υπερβολικά μεγάλη πίεση. Είδα ξανά το βίντεο που ετοίμασαν οι συνάδελφοι και είδα το παιδάκι ξανά και σκέφτηκα ότι αυτό το παιδάκι μπορεί να μην είναι πλέον στη Συρία, μπορεί να είναι ήδη εδώ ή μπορεί να έρχεται προς τα εδώ. Μπορεί να είναι στα παράλια της Τουρκίας αυτή τη στιγμή και να κρύβεται πίσω από θάμνους, από δέντρα, να προσπαθεί να αποφύγει τη σύλληψη, την κράτηση και να κρύβεται ουσιαστικά για να μπει σε μια από αυτή τη βάρκα που σας περιέγραψα που μπορεί να σημάνει και. Δεν θέλω να πω ότι ο θάνατο, αλλά μπορεί να σημαίνει πάρα πολύ επικίνδυνα πράγματα. Αυτό το παιδάκι, το φοβισμένο που είδε την οικογένειά του, μπορεί να είναι ανάμεσά μας. Τις επόμενες μέρες, τις επόμενες ώρες, γύρω στις 12 με 1 το βράδυ θα μπει σε αυτή τη βάρκα. Περίπου τα 12 ή με 6 ναυτικά μίλια, αναλόγως όπου θα προσγειωθεί, χρειάζεται 1,5 με 2 ώρες για να τα διανύσει. Και αυτό φυσικά δεν έχει παρεμβολές, καιρικές ή άλλες. Και θα κατέβει στη Μυτιλήνη, όπου στη Μυτιλήνη θα μπορεί να χρειαστεί να περπατήσει άλλες 8 ώρες από το Μόλιβο για να φτάσει στη Μυτιλήνη, μαζί με άλλους πρόσφυγες, όπου εκεί θα αρχίσει ένα νέο πινκ-πονγκ μεταξύ του λιμενικού και της αστυνομίας. Ποιος θα τους συλλάβει, πού θα τους βάλει. Πολύ συχνά θα μπει σε ένα βαν της αστυνομίας 12 θέσεων, θα κάτσει εκεί πέρα 2 μέρες, πεινασμένοι, κρυωμένοι, ενώ θα τσακώνται ο εισαγγελέας μεταξύ της αστυνομίας και του λιμενικού, ποιος έχει την ευθύνη τέλος πάντων. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα. Ειδικά στη Μυτιλήνη που πήγα, ξέρω ότι συμβαίνει κι αλλού, υπάρχει ένα μεγάλο κίνημα από ανθρώπους που νοιάζονται και παρεμβαίνουν, προσφέρουν βοήθεια από το ειστέρημά τους πάρα πολύ συχνά. Κάνουν αυτό που κάνουν και για τους άλλους συμπολίτες τους άστεγους. Ουσιαστικά παρεμβαίνουν στο ρόλο της πολιτείας, κάνουν αυτό που δεν κάνει η πολιτεία. Τους φιλοξενούν, τους δίνουν καταφύγιο, τους δίνουν φαγητό, τους παρέχουν τις βασικές πρώτες ανάγκες. Φυσικά αυτό δεν πρόκειται να συνεχιστεί, δεν μπορεί να συνεχιστεί επαόριστον και έχει και ένα όριο τι θα γίνει. Θέλω να πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση αλλά και οι ευρωπαϊκές αρχές, που γνωρίζουν πολύ καλά τι συμβαίνει, θα παρέμβουν πιο άμεσα και πιο αποφασιστικά και δεν θα δούμε καταστάσεις σαν αυτές που έχουμε ζήσει παλιότερα και φυσικά που ζούμε και σήμερα με τους ανθρώπους που είναι αυτή τη στιγμή κάπου στη Μυτιλήνη στο έλεος του Θεού ή του Αλάχ, χωρίς κάποια βοήθεια και χωρίς ουσιαστική αρρωγή, φοβισμένοι και ουσιαστικά διωγμένοι από τον πόλεμο. Με λίγα λόγια, εκείνοι των ανθρώπων σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι και στα χέρια μας και πιστεύω ότι όλοι θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ.